Μπορεί το τελευταίο διάστημα ο υπεύθυνος του τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών και Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Ανιφαντής να βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, κυρίως λόγω του ασυμβιβάστου μεταξύ της ιδιότητάς του αυτής και του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού. Ωστόσο, συνεχίζει να παράγει ένα σημαντικό έργο στον τομέα του καλοπισμού και της αισθητικής αναβάθμισης της πόλης. Σε καθημερινή βάση, οι εργαζόμενοι στον τομέα Πρασίνου βρίσκονται διασκορπισμένοι σε κεντρικά και όχι μόνο σημεία της πόλης, προκειμένου να τα καθαρίσουν από τα χόρτα και να τοποθετήσουν λουλούδια όπου υπάρχουν κατάλληλες νησίδες. Μία από τις τελευταίες παρεμβάσεις του τομέα Πρασίνου είναι ο καθαρισμός στην παραλίμνιο περιοχή, μία περιοχή όπου καθημερινά επισκέπτονται δεκάδες πολίτες αλλά και τουρίστες. Ο κύριος Ανιφαντής, μιλώντας στο ITV, υπογράμμισε πως οι εργαζόμενοι καταβάλουν και θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναβαθμιστεί η εικόνα της πόλης και να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των πολιτών. Με τον ίδιο αριθμό των εργατών που έχω μαζί μου, αλλά με τη μεγάλη αγάπη και διάθεση που έχουμε για δουλειά, κάνουμε παρεμβάσεις καθημερινά σε όλη την πόλη. Προσέχουμε ιδιαίτερα κάποια σημεία τα οποία αποτελούν και τον πόλο έλξης των επισκεπτών, που σημαίνει ότι εκεί δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα. Από εκεί και πέρα όμως προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να ικανοποιούμε και αιτήματα των συμπολιτών, αλλά παράλληλα να δημιουργούμε την καλύτερη αισθητική από πλευράς Πρασίνου για την πόλη μας. Σήμερα είμαστε κομμάτι από το συνεργείο μας, είναι στα Σεισμόπληκτα, είναι στη Ζωσιμαία Σχολή, είναι στο Πέμπτο Λύκειο, στις νησίδες στον Αγιώργη, είναι στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, είναι στην πλατεία. Είμαστε μοιρασμένοι, τρέχουμε για να προλάβουμε, γιατί ο καιρός ίσως να κάνει και καλό, αλλά μας φέρνει πολλή δουλειά. Γιατί σήμερα κόβουμε τα χόρτα και μετά από μια εβδομάδα πρέπει να ξαναπάμε να τα κόψουμε. Ωστόσο όμως εμείς δεν το βάζουμε κάτω, μαζί με τα παλικάρια μου καθημερινά από το πρωί στο δρόμο, για να προλάβουμε και να κάνουμε την καλύτερη δυνατόν παρουσίαση της πόλης μας και στους πολίτες, στους συμπολίτες, αλλά και στους επισκέπτες.